Τα ζυμαρικά ταιριάζουν απόλυτα με τα λατικά. Μία λαχταριστή λοιπόν σάλτσα με χωριάτικα λουκάνικα, ντοματίνια θα φτιάξουμε σήμερα και θα σας δείξω πώς θα τα σερβίρετε. Απόλυτα με ταλιατέλες, ταιριάζουν τέλεια. Οι ταλιατέλες είναι βελούδινες και δένουν πάρα πολύ ωραία με αυτή τη σάλτσα. Ξεκινάω πρώτα με κρεμμύδι και σκόρδο. Σκόρδο πολτοποιημένο. Και κρεμμύδι σε χοντρές φέτες. Θέλω να μαγειρευτεί αργά-αργά ωραία. Και να μαλακώσει. Και ελαιόλαδο. Θα το αφήσω τώρα σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να μαλακώνει το κρεμμύδι. Θέλω όμως να ακούγεται, δεν θα το αφήσω να λιώσει τελείως και πάμε στα λουκάνικα. Χωριάτικα λουκάνικα γιατί θέλω έντονη γεύση στη σάλτσα μου. Θα τα κόψω πολύ ψηλά, σχεδόν σαν κιμά. Έτσι όπως είναι ψιλοκομμένα τώρα, θα τα ρίξω μέσα στο τηγάνι στο οποίο σοτάρω τα κρεμμύδια. Ανακατεύω για λίγη ώρα για να σοταριστούν και τα λουκάνικα, τα ψιλοκομμένα λουκάνικα. Όταν σοτάρετε γενικότερα αλατικά, κρέας και θέλετε να κάνετε μια ωραία σάλτσα ντομάτας, ξεκινήστε πρώτα πριν σβήσετε με το κρασί, βάζοντας λίγο πελτέ ντομάτας. Όπως σοτάρουμε το πελτέ ντομάτας, παίρνει ακόμη πιο έντονη γεύση η σάλτσα. Και θα σβήσω με κόκκινο κρασί. Πάντα όταν σβήνω με κρασί αφήνω για λίγη ώρα σε δυνατή φωτιά για να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ξέρετε, αν μείνει το κρασί μέσα στο φαγητό, αρχίζει και επικρίζει. Θέλω λοιπόν δυνατή φωτιά, να εξατμιστεί το αλκοόλ, να μείνουν ουσιαστικά μόνο τα αρώματα, η γεύση από τα σταφύλια από τα οποία φτιάχτηκε το κρασί και αλάτι και πιπέρι σαφώς. Και εδώ μπορώ να βάλω στην αρχή ψιλοκομμένο μαϊντανό και κυρίως τα κοτσανάκια του. Τα κοτσανάκια του δίνουν εξαιρετική γεύση σε μια σάλτσα όπως μαγειρεύεται μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τα ψιλοκόβω αυτά και τα βάζω μέσα στη σάλτσα. Και κρατάω τα τρυφερά φυλλαράκια για να τα βάλω στο τέλος του μαγειρέματος, γιατί αν τα βάλω από την αρχή δεν έχουν σπουδαία γεύση, δεν έχουν πολλά αρώματα, σχεδόν θα χαθούν. Τα θέλω στο τέλος για να είναι δροσερά, να είναι φρέσκα. Όμως τα κοτσανάκια πρέπει να τα βάλω στην αρχή του μαγειρέματος. Η σάλτσα χρειάζεται 5 με 6 λεπτά βράσιμο μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμύδια, να μαγειρευτούν τα λουκάνικα και παράλληλα θα βράσω τις ταλιατέλες. Εδώ λοιπόν, σε αρκετό νερό που βράζει, ρίχνω αλάτι και τις ταλιατέλες. Οι ταλιατέλες είναι από τα ζυμαρικά που βράζουν γρήγορα. Συνήθως 5 με 6 λεπτά είναι ο χρόνος που βράζουν τέλεια. Μέχρι να βράσουν λοιπόν οι ταλιατέλες, ξαναγυρίζω στη σάλτσα. Εδώ θα τη δροσίσω με ντοματίνια. Έχω βάλει το πελτέ ντομάτας, έχω έντονη ντοματένια γεύση, όμως θα κόψω και ντοματίνια στη μέση ή σε τέταρτα. Αυτό το κρίνετε κι εσείς εάν είναι μεγάλα. Τα συγκεκριμένα είναι αρκετά μεγάλα, άρα τα κόβω σε τέταρτα. Ρίχνω λοιπόν τα ντοματίνια μέσα στη σάλτσα και εδώ έχουμε δύο υλικά που ταιριάζουν απόλυτα με τα χωριάτικα λουκάνικα, ξεσηκώνουν τις γεύσεις, ξεσηκώνουν τα αρώματα. Έχουμε κρασί, το οποίο εξατμίζοντας φεύγει το αλκοόλ και μένουν όλες οι τανίνες και είναι απίθανα αρωματικό, και τα ντοματίνια που δίνουν την τέλεια οξύτητα στη σάλτσα. Δύο λεπτά ακόμη μαγείρεμα και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα φρέσκα μυρωδικά. Πάμε λοιπόν. Φρέσκο θυμάρι, φρέσκια ρίγανη. Αυτά τα δύο ταιριάζουν απόλυτα σε σάλτσες ντομάτας για ζυμαρικά και μάλιστα όταν έχουμε λουκάνικα, χωριάτικα και κρασί, σίγουρα η φρέσκια ρίγανη και το θυμάρι είναι τα δύο μυρωδικά που έρχονται αμέσως στο μυαλό μας. Κόβω τις κορυφές από τα φρέσκα μυρωδικά. Είμαστε πολύ κοντά στο σερβίρισμα, γι' αυτό τα βάζω και αυτά στη σάλτσα. Όταν είναι φρέσκα, μαδίστε τα έτσι με τα χέρια σας να βγάλουν όλα τους τα αρώματα. Για να δούμε και τις ταλιατέλες. Έχουν μαλακώσει υπέροχα.
και όπως κάνουν οι Ιταλοί, βράζοντας και σερβίροντας σωστά μια μακαρονάδα, μόλις βράσουν τα ζυμαρικά, τα ρίχνω κατευθείαν μέσα στη σάλτσα. Και οι ταλιατέλες, καθώς είναι ζυμωμένες με αυγά, έχουν την τέλεια βελούδινη υφή και δένουν απόλυτα με τη σάλτσα με την οποία τη σερβίρουμε. Ένα γρήγορο ανακάτεμα και βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο δεν χάνω και το πολύτιμο άμυλο από τα ζυμαρικά. Αυτό είναι πολύτιμο γιατί? Γιατί θα βοηθήσει τη σάλτσα να δέσει επάνω στα ζυμαρικά. Και ήρθε η πιο ωραία ώρα της συνταγής. Το σερβίρισμα της τέλειας μακαρονάδας στον κήπο. Πείτε μου, δεν είναι η πιο λαχταριστή μακαρονάδα? Οι ταλιατέλες είναι al dente. Οι μυρωδιές από τα φρέσκα αρωματικά είναι απίθανες. Η σάλτσα είναι απίστευτα νόστιμη. Και για το τέλος, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό που κράτησα, τα φιλαράκια του. Και έχουμε την τέλεια μακαρονάδα, ταλιατέλες με σάλτσα από χωριάτικα λουκάνικα, ντοματίνια, κόκκινο κρασί και φρέσκα μυρωδικά. Για 4 μερίδες ταλιατέλες με λουκάνικο, ντοματίνια και κρασί θα χρειαστείτε 1 πακέτο ταλιατέλες, 300 γραμμάρια χωριάτικα λουκάνικα, 500 γραμμάρια ντοματίνια, 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, μισό φλιτζάνι κόκκινο κρασί, 3-4 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, λίγη φρέσκια ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Επιστροφή στην κουζίνα. Μέχρι τώρα μαγειρέψαμε τραγανές ριζοκροκέτες και τις συνοδεύσαμε με ένα δροσερό dip με παλσάμικο, λιαστές ντομάτες και ελιές. Συνεχίσαμε στον κήπο φτιάχνοντας ταλιατέλες με χωριάτικο λουκάνικο και πάμε τώρα να μαγειρέψουμε ένα αγαπημένο μας πιάτο, μοσχαράκι μπουργκινιόν. Το μοσχαράκι μπουργκινιόν είναι μια άλλη ομαδίστικη γεύση, μια συνταγή από τη Γαλλία. Είναι μοσχαράκι κοκκινιστό που γίνεται στη γάστρα ή στην κατσαρόλα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το μαγείρεμα, δηλαδή μοσχαράκι με κρασί, χωρίς όμως να έχει τις οξύτητες του κρασιού. Θα κάνουμε μια πρωτότυπη μαρινάδα, η οποία θα δώσει μεστή, πολύ προσγειωμένη γεύση στο κρασί και έτσι θα είναι προσιτή και στα μικρά παιδιά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται μια υπέροχη αρωματική μαρινάδα κρασιού. Κόκκινο κρασί. Όταν μαγειρεύουμε με κρασί, χρησιμοποιούμε το κρασί που μας αρέσει να πίνουμε. Έτσι λοιπόν, ρίξτε το στην κατσαρόλα και μέσα στο κρασί θα βάλω ένα καρότο κομμένο σε φέτες, ένα κρεμμύδι κομμένο σε τέταρτα, μασίς ή μοσχοκάριδο. Προτιμώ το μασίς γιατί είναι πιο αρωματικό, πιο ήπιο από το μοσχοκάριδο, δεν είναι τόσο επιθετικό και έχει φανταστικά αρώματα. 1-2 κομματάκια μασίς. Σας θυμίζω ότι το μασίς είναι η φλούδα από το μοσχοκάριδο. Μερικούς κόκκους μπαχάρι, απαραίτητη για να δώσουν το άρωμα στη μαρινάδα. Φύλλο δάφνης και κοτσανάκια μαϊντανού. Αυτά τα ταπεινά κοτσανάκια έχουν πολύ γεύση. Τα χρησιμοποιώ όταν κάνω μαρινάδες, σάλτσες, σούπες, ζωμούς. Λίγο ελαιόλαδο. Και αυτό το μείγμα θα το βράσουμε για 30 έως 45 λεπτά μέχρι να μειωθεί και να μείνει το μισό από την αρχική ποσότητα. Θα το αφήσουμε λοιπόν τώρα να βράσει και μόλις βράσει συνεχίζουμε με το μαρινάρισμα του κρέατος. Η μαρινάδα έβρασε, την άφησα να κρυώσει για να μπορέσω να μαρινάρω πλέον το κρέας και εδώ έχω ένα κομμάτι μοσχαρίσπιου κρέατος, είναι το χτένι, είναι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι που έχει και πολύ έντονη γεύση μοσχαριού, μαγειρεύεται πολύ ωραία στη γάστρα ή στην κατσαρόλα και ταιριάζει απόλυτα με τη σημερινή συνταγή. Κόψτε το είτε σε μικρότερα κομμάτια είτε σε μεγάλες μερίδες, αυτό το αφήνω σε εσάς. Η ουσία είναι ότι πρέπει να μαριναριστεί για λίγες ώρες μέσα σε αυτό το μείγμα από το βρασμένο κρασί με τα μυρωδικά. Σε ένα μπολ θα βάλετε τα κομμάτια του κρέατος, όπως τα βάζω και εγώ εδώ. Και εδώ είναι η μαρινάδα που έχει βράσει και είναι γεμάτη αρώματα από τα μπαχαρικά, από τα λαχανικά. Θα τη ρίξω λοιπόν επάνω από το κρέας.
Και έτσι έχω μια πλούσια σε γεύση και αρώματα μαριναδα. Το κρέας πρέπει να μείνει στη μαρινάδα τουλάχιστον 3 με 4 ώρες για να πάρει τα αρώματα από το κρασί και τα μπαχαρικά. Αυτό θα κάνετε στο σπίτι σας, όμως εμείς τώρα πάμε να το μαγειρέψουμε και έτσι. Σε μια κατσαρόλα μεγάλη θα ξεκινήσω σοτάροντας μπέικον. Το μπέικον είναι ένα υλικό που το συνηθίζουν στη γαλλική κουζίνα. Με αυτό ξεκινάνε τα μαγειρέματα στις γάστρες, στα κοκκινιστά, στα κρασάτα γενικότερα. Και είναι ένα υλικό το οποίο δίνει πλούσια έντονη γεύση. Στην Γαλλία έχουν το μπέικον, στην Ιταλία έχουν το προσούτο, τις άκρες από το προσούτο. Και έτσι λοιπόν στην κατσαρόλα ξεκινάω πρώτα σοτάροντας το μπέικον. Και επειδή μιλάμε για γαλλική συνταγή, θα ξεκινήσω με βούτυρο. Και ένα λαχανικό που θα δώσει ωραία γεύση και θα το χρησιμοποιήσω μετά και στο σερβίρισμα είναι τα καρότα. Καρότα λοιπόν κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες. Πολτό σκόρδου. Στην αρχή σοτάρω στο βούτυρο το μπέικον, το σκόρδο και τα καρότα και μετά κρεμμυδάκια μικρά για στιφάδο ή λίγο μεγαλύτερα από το στιφάδο. Θέλω όμως κρεμμύδια για να δώσουν έντονη γεύση στη σάλτσα μου, στο φαγητό μου. Να το λοιπόν και τα κρεμμυδάκια. Αυτά τα βάζω ολόκληρα γιατί το φαγητό θα το μαγειρέψουμε για 2 ώρες περίπου. Και ξέρετε ότι όταν ένα φαγητό έχει μέσα στη σάλτσα του κρεμμύδια, αμέσως και η σάλτσα γίνεται πηχτή, αλλά και το φαγητό αποκτά ιδιαίτερα γλυκιά γεύση. Και ήρθε η ώρα για το κρέας. Όπως είναι το κρέας μέσα στη μαρινάδα, με μία τσιμπίδα το παίρνω προσεκτικά, το στραγγίζω όσο μπορώ πιέζοντάς το, θα χρησιμοποιήσω και τα υγρά της μαρινάδας, αλλά σε πρώτη φάση θα ρίξω τα κομμάτια του κρέατος μέσα στην κατσαρόλα. Ανακατεύω για να σοταριστεί από όλες τις πλευρές το κρέας και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τη μαρινάδα. Αυτό κάνουμε πάντα όταν μαγειρεύουμε ένα κρέας το οποίο το έχουμε μαρινάρει προηγουμένως. Ρίχνουμε πρώτα το κρέας στην κατσαρόλα και αφού το σοτάρουμε, ρίχνουμε και τη μαρινάδα. Εδώ βέβαια μην περιμένετε να πάρει χρώμα γιατί έχει αρκετή υγρασία μέσα στην κατσαρόλα και έτσι δεν θα προλάβει να σκουρίνει, όμως έχει όλα τα αρώματα και όλη τη γεύση αυτό που θέλουμε ουσιαστικά. Έχω και μανιτάρια για αυτή τη σάλτσα. Εδώ λοιπόν τα μανιτάρια, επειδή αν τα μαγειρέψω πολύ θα συρρυκνωθούν, θα χάσουν την υφή τους, θα χάσουν το σχήμα τους, ξεκινάω μαγειρεύοντας πρώτα τα κοτσανάκια τους. Τα κοτσανάκια είναι αυτά που θα δώσουν ωραία γεύση μέσα στη σάλτσα και το υπόλοιπο μέρος το κρατάω για να το σοτάρω πολύ γρήγορα, λίγο πριν σερβίρω το φαγητό. Να τα λοιπόν και τα κοτσανάκια. Τα κοτσανάκια στο μεταξύ θα μαλακώσουν, θα λιώσουν σχεδόν μέσα στη σάλτσα. Θα συμπληρώσουμε ζωμό κρέατος, λίγο αλάτι. Στο αλάτι τώρα θα προσέξετε, όταν μαγειρεύετε κρέας, αυτό είναι γενικός κανόνας, το αλατίζουμε σε 2 φάσεις. Έτσι λοιπόν θα ρίξετε λίγο αλάτι στην αρχή του μαγειρέματος για να αποκτήσει γεύση το φαγητό και μετά λίγο αλάτι προς το τέλος του μαγειρέματος, γιατί αν βάλουμε όλη την ποσότητα από την αρχή, το κρέας θα ξεζουμιστεί, πραγματικά θα χάσει τα υγρά του, θα στεγνώσει, θα μείνει σκέτες ίνες. Πιπέρι τριμμένο. Και το αγαπημένο μου μυρωδικό, φρέσκο θυμάρι, ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη συνταγή. Το φρέσκο θυμάρι θα το ρίξω ολόκληρο μέσα στην κατσαρόλα. Τα φυλλαράκια του θα αμαδηθούν σιγά σιγά, θα φύγουν από το κατσανάκι και θα διαλυθούν μέσα στη σάλτσα. Και έτσι θα δώσει ένα υπέροχο άρωμα σε όλο το φαγητό. Αυτό είναι. Λοιπόν, μπορείτε να το μαγειρέψετε και σαν γάστρα μέσα στο φούρνο ή διαφορετικά σε μία κατσαρόλα σε μέτρια θερμοκρασία προς χαμηλή για 2 ώρες σιγανό μαγείρεμα για να γίνει το πιο τρυφερό και πιο νόστιμο μοσχαράκι κρασάτο που έχετε δοκιμάσει. Το φαγητό έβρασε, το κρέας μαλάκωσε, είμαστε λίγα λεπτά πριν από το σερβίρισμα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να το ξανααλατίσω. Όπως σας είπα, θα το αλατίσετε στην αρχή προσεκτικά και θα βάλουμε και λίγο αλάτι προς το τέλος του μαγειρέματος. Εδώ αν δείτε η σάλτσα έχει χυλώσει πολύ ωραία και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Όταν μαγειρεύουμε πολλά κρεμμύδια, τα κρεμμύδια χυλώνουν τη σάλτσα. Τα αρώματα είναι συγκλονιστικά. Είναι η πιο ευγενική μυρωδιά κρασιού, κρασάτης σάλτσας που μπορείτε να δοκιμάσετε.
Κρατήσαμε τα μανιτάρια. Αυτά θα τα σοτάρω ξεχωριστά τελευταία στιγμή, γιατί τα μανιτάρια, αν μαγειρευτούν για πολλή ώρα, συρρυκνώνονται, χάνουν το σχήμα τους. Και έτσι, σε ένα τηγάνι θα βάλω λίγο ελαιόλαδο, σκόρδο, αρκετό σκόρδο. Σας έχω πει πολλές φορές ότι τα μανιτάρια αγαπάνε το σκόρδο. Και τα μανιτάρια τα οποία, εάν είναι μικρά, θα τα βάλετε ολόκληρα. Εάν είναι λίγο μεγαλύτερα όπως αυτά, κόψα τα στη μέση για να είναι λίγο πιο όμορφα στην εμφάνιση. Να τα λοιπόν, τα κόβω, τα ρίχνω και αυτά εδώ μέσα. Και έτσι δεν πετάξαμε τίποτα, χρησιμοποίησαμε και τα κοτσανάκια για να φτιάξουμε τη σάλτσα και τα μανιτάρια, το υπόλοιπο από τα μανιτάρια, το σοτάρουμε τελευταία στιγμή. Πολύ λίγα λεπτά σοτάρισμα σε δυνατή φωτιά, αλάτι και πιπέρι. Και για το τέλος κράτησα μαϊντανό, αρωματικό, μυρωδάτο, πολύ ωραίο μαϊντανό που θα το ψιλοκόψω τελευταία στιγμή. Τον μαϊντανό αυτό θα το ρίξετε πρώτα στα μανιτάρια. Και μετά όλο το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα με το μοσχαράκι και τα λαχανικά. Θα το ανακατέψετε προσεκτικά για να ενωθούν όλα τα υλικά και έτσι, έχοντας σαν βάση ένα κρασάτο μοσχαράκι με έντονα αρώματα από το θυμάρι, από τα λαχανικά, από το κρασί, προσθέτουμε και τα μανιτάρια και το σκόρδο και καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πανδεσία από αρώματα, όσο για τη γεύση πραγματικά δεν παίζεται. Και ήρθε η ώρα για το σερβίρισμα. Λίγο μαϊντανό για το τέλος. Και εδώ θέλω να σας δείξω πόσο ωραία έχει χυλώσει η σάλτσα. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία χυλωμένη σάλτσα, γεμάτη αρώματα, γεμάτη γεύσεις. Το μοσχαράκι έχει μαγειρευτεί εκπληκτικά, χωρίς να έχει χάσει το σχήμα του. Το ίδιο έχει συμβεί και με τα κρεμμύδια. Αυτό είναι το μοσχαράκι μπουργκινιόν, η τέλεια μαμαδίστικη γεύση, το πιο νόστιμο κρασάτο μοσχαράκι που θα έχετε δοκιμάσει στη ζωή σας. Για 6 μερίδες μοσχαράκι μπουργκινιόν θα χρειαστείτε 1 κιλό και 200 γραμμάρια μοσχαρίσιο κρέας, 5 φέτες μπέικον, 500 γραμμάρια φρέσκα στρογγυλά μανιτάρια, 3 σκελίδες σκόρδο, 4 καρότα, 20 κρεμμυδάκια για στιφάδο, 1 λίτρο ζωμό κρέατος, 3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, λίγο βούτυρο, αλεύρι, αλάτι και πιπέρι. Για τη μαρινάδα θα χρειαστείτε 1 μπουκάλι 750 ml κόκκινο κρασί, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 1 καρότο, λίγο φρέσκο θυμάρι, κοτσανάκι από μαϊντανό, 1 φύλλο δάφνης, 4-5 κόκκους μπαχάρι, λίγο μασίς ή μοσχοκάριδο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Καλά. Ο Κωνσταντίνος είναι ο αγαπημένος μου μαθητής. Κάθε μήνα στο παιδικό σεμινάριο είναι δίπλα μου, βοηθός μου. Και όχι μόνο με βοηθάει, αλλά πάντα ετοιμάζει και ένα πιάτο που θα δοκιμάσω εγώ. Τι γίνεται, πώς πάτε? Μια καλά. Πολύ καλά είμαστε. Μπράβο. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε, ναι. Επειδή φτιάχνουμε γενικώς διάφορα πράγματα με ζύμες, ψωμάκια, πίτες, πίτσες. Mm. Θα ήθελα να μάθω για το χρώμα της κρούστας. Ναι. Έχω ακούσει διάφορα. Γάλα, νερό, αυγό. Τι θα ήταν καλύτερο, τι θα μπορούσα να κάνω? Γιατί έχω ξυλομπερδευτεί. Ουσιαστικά μου είπατε και τα τρία υλικά τα οποία βάζουμε για να αλείψουμε μία κρούστα, μία επιφάνεια για να πάρει χρώμα. Έτσι, και για να γίνει πιο λαμπερή, πιο τραγανή, πιο νόστιμη. Το κάθε υλικό έχει τη δική του χρήση. Για παράδειγμα, πολλές φορές το ψωμί πριν το φουρνίσουμε, το αλείφουμε με λίγο νερό. Εκεί λοιπόν το νερό τι γίνεται, έρχεται σε αντίδραση με το άμυλο και παράγει ζάχαρα και αυτά όπως ψήνονται σιγά σιγά δίνουν χρώμα, ουσιαστικά παράγει γλυκός, γι' αυτό δίνει χρώμα και σκουραίνει η επιφάνεια και δίνει μια ωραία γυαλάδα. Άλλες φορές σε μια πίτα βάζουμε αυγό, έτσι.
Το αυγό από μόνο του έχει πρωτεΐνες που όταν ψήνονται καίγονται και δίνει ωραίο χρώμα. Και μάλιστα όσο αυγό και αναλείψεις, αυτό καίγεται ωραία και δεν έχει και τη μυρωδιά την έντονη του αυγού. Αλλά δεν κάνει τόσο τραγανή κρούστα γιατί το αυγό αρχίζει και μαλακώνει λίγο. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γάλα. Δηλαδή όταν κάνουμε ψωμί μπορούμε να λείψουμε το ψωμί με λίγο γάλα πριν το ψήσουμε. Και έτσι το γάλα έρχεται και δίνει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Δεν κάνει φοβερή γυαλάδα, αλλά είναι και νόστιμο, δίνει πιο γλυκιά γεύση, δίνει ένα απίθανο αποτέλεσμα. Του ετοιμάζετε ψωμάκια του Κωνσταντίνου? Φυσικά. Σάντουιτς. Και σάντουιτς και σκέτα, του αρέσουν πάρα πολύ. Για πες μου, Κωνσταντίνε, το αγαπημένο σου σάντουιτς ποιο είναι? Το αγαπημένο μου σάντουιτς είναι μαρούλι, ντομάτα, πέτα και κέτσα. Τέλεια. Λοιπόν, υπόσχομαι να στο ετοιμάσω στο επόμενο σεμινάριο, εντάξει? Θα το έχω εδώ και θα σε περιμένει. Ευχαριστούμε, σεφ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά μαγειρέματα. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου. Επιστροφή και πάλι στην κουζίνα. Μέχρι τώρα φτιάξαμε κροκέτες ζυγιού με καπνιστή χοιρινή μπριζόλα, σερβίραμε ταλιατέλες με χωριάτικα λουκάνικα, μαγειρέψαμε μοσχαράκι μπουργκινιών και πάμε να φτιάξουμε το γλυκό της Κυριακής. Παραδοσιακό Ερμενοβίλ. Τι είναι? Ακολουθήστε με. Η Θεσσαλονίκη φημίζεται για τα γλυκά της. Ένα από αυτά είναι το Ερμενοβίλ. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, σήμερα είναι η ευκαιρία να δείτε πώς φτιάχνετε, να το φτιάξετε στο σπίτι σας και θα ξετρελαθείτε, είμαι σίγουρος. Πλούσια γεύση από καραμελωμένα αμύγδαλα από σοκολάτα, η τέλεια υφή από μαρέγγες ή πεζέδες όπως τους ξέρουν οι περισσότεροι, το τέλειο γλυκό. Ξεκινάμε πρώτα από τα καραμελωμένα αμύγδαλα. Μία πολύ απλή τεχνική, όμως είναι το κλειδί που θα δώσει τη γεύση στο Ερμενοβίλ. Εδώ λοιπόν, σε ένα τηγάνι αντικολλητικό, και αυτό είναι βασική προϋπόθεση, θα ρίξω ζάχαρη και θα αφήσω τη ζάχαρη σε δυνατή φωτιά μέχρι να γίνει καραμέλα. Θα δείτε ότι γίνεται πολύ γρήγορα καραμέλα. Ρίξτε αρκετή ζάχαρη για να καλύψετε την επιφάνεια του τηγανιού και περιμένουμε 2-3 λεπτά μέχρι να αρχίσει να λιώνει, να γίνεται υγρή και πολύ γρήγορα θα πάρει το χρώμα της καραμέλας και τότε θα ρίξουμε ψημένα αμύγδαλα. Προσέξτε να πάρει το τέλειο χρώμα της καραμέλας, χωρίς όμως να μαυρίσει. Εδώ ρίχνω κατευθείαν τα αμύγδαλα. Κλείνω πλέον την εστία γιατί δεν θέλω να έχει από κάτω θερμότητα για να μην μου κάψει την καραμέλα. Και ανακατεύω. Καλύπτω όλα τα αμύγδαλα με την καραμέλα και μετά τα αδειάζω σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Θα αφήσετε την καραμέλα τουλάχιστον 2-3 ώρες να σφίξει, να κρυώσει και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Βλέπετε, εδώ είναι υγρή η καραμέλα, ζεστή, εδώ έχει κρυώσει, έχει σφίξει πλέον και τώρα μπορώ να την ψιλοκόψω με το μαχαίρι για να κάνω πολύ μικρούς καραμελωμένους ξηρούς καρπούς και φυσικά εκτός από αμύγδαλα μπορείτε να βάλετε και φουντούκια και φιστίκια, ταιριάζουν τα πάντα. Πάμε λοιπόν εδώ. Είναι πολύ εύκολο πλέον να την κόψω σε μικρότερα κομμάτια και εδώ θα δώσουμε στο γλυκό και ιδιαίτερα τραγανή υφή αλλά κυρίως πολύ έντονη γεύση καραμέλας. Και σας είπα ότι τα αμύγδαλα πρέπει να είναι ψημένα γιατί θα έχουν περισσότερη ένταση στη γεύση τους, στο άρωμά τους. Το ίδιο θα κάνετε με όλους τους ξηρούς καρπούς, στους 180 βαθμούς, 10 με 12 λεπτά και έχετε τα τέλεια ψημένα αμύγδαλα ή φουντούκια ή φιστικιά. Για να πετύχετε τις τέλειες μαρέγγες, χτυπήστε στον κάδο του μίξερ 120 γραμμάρια ασπράδια σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να φρατέψουν. Ρίξτε μετά σταδιακά 200 γραμμάρια ζάχαρη και για το τέλος αφήστε μία κουταλιά ξύδι και μισό κουταλάκι του γλυκού κορνφλάουρ. Ανακατέψτε όλα τα υλικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. Βάλτε το μείγμα σε ένα κορνέ και σχηματίστε μικρές μαρέγγες σε ένα ταψί αφού πρώτα έχετε στρώσει ένα αντικολλητικό χαρτί. Ψ
ψήστε τις μαρέγκες σε προθερμασμένο φούρνο στους 130 βαθμούς για μία ώρα. Μετά το ψήσιμο, μην βγάλετε απευθείας το ταψί από το φούρνο, αλλά αφήστε τις μαρέγκες μέσα στο φούρνο με ανοιχτή την πόρτα για άλλα 30 λεπτά. Έχουμε έτοιμες τις μαρέγκες, έτοιμα τα καραμελωμένα αμύγδαλα. Η κουβερτούρα είναι τριμμένη. Κρέμα γάλακτος τώρα στο μίξερ για να κάνουμε την βάση του γλυκού. Φυτική κρέμα γάλακτος γιατί θα σας διευκολύνει πραγματικά στο χτύπημα. Θα χτυπήσω όλη την ποσότητα της φυτικής κρέμας και μετά θα κρατήσω τη μισή ποσότητα και στην υπόλοιπη μισή θα δείτε πώς θα συνεχίσω. Η σαντιγή είναι έτοιμη. Θα βγάλω τη μισή ποσότητα ξεχωριστά. Και στην υπόλοιπη ποσότητα θα ρίξω το ζαχαρούχο. Δύο-τρία λεπτά χτύπημα για να ενωθεί το ζαχαρούχο γάλα με την σαντιγή. Έτοιμο το μείγμα και ανακάτεψα το ζαχαρούχο γάλα με τη μισή ποσότητα από τη φυτική κρέμα, απλά για να μην ρίξω όλο τον όγκο τη σαντιγή. Εδώ θα ρίξω τους μπεζέδες ή τις μαρέγκες όπως τις ξέρουμε. Σπάω λοιπόν με το χέρι μου σε μικρότερα κομμάτια τις μαρέγκες. Τριμμένη κουβερτούρα. Εδώ προσέξτε να την κόψετε, να την τρίψετε σε πολύ μικρά κομμάτια γιατί το γλυκό θα μπει στην κατάψυξη, θα παγώσει και έτσι λοιπόν η κουβερτούρα πρέπει να είναι τριμμένη σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια. Καταλαβαίνετε και το λόγο. Τα καραμελωμένα αμύγδαλα. Ανακατεύω για να ενωθούν τα υλικά. Εδώ όλα τα υλικά είναι βαριά, γι' αυτό πρώτα τα ανακατεύω με το μείγμα της σαντιγή με το ζαχαρούχο γάλα. Τώρα πια μπορώ να ρίξω και τη σαντιγή που έχω κρατήσει, γιατί η σαντιγή αυτή είναι αφράτη και είναι αυτή που θα δώσει όγκο στο γλυκό μου. Απαλές κινήσεις πλέον. Εδώ χρειάζονται πολύ απαλές κινήσεις για να μην πέσει ο όγκος της σαντιγή. Γι' αυτό προσέξτε, ανακατέψτε πολύ απαλά μέχρι να ενωθούν τα μείγματα. Χρειαζόμαστε μία φόρμα του κέικ για να δώσουμε σχήμα στο γλυκό. Για να το ξεφορμάρουμε εύκολα θα πρέπει να στρώσουμε το εσωτερικό με μεμβράνη τροφίμων. Και ένα κομμάτι εδώ. Όπως βλέπετε κόβω τη μεμβράνη σε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι και θα ρίξω το μείγμα του Αρμενοβίλ μέσα στη φόρμα. Πάμε λοιπόν. Όπως βλέπετε είναι ένα πάρα πολύ εύκολο γλυκό. Μην το φοβηθείτε. Διαλέγω φυτική κρέμα γάλακτος γιατί δεν θα σας δυσκολέψει στο χτύπημα. Τα καραμελωμένα αμύγδαλα γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Οι μαρέγκες είδατε ότι είναι μια πολύ απλή διαδικασία και σίγουρα όταν φτιάξετε το γλυκό θα αποζημιωθείτε με τη γεύση, με τα αρώματα, με την υφή του. Είναι ένα τέλειο γλυκό. Θα πιέσετε εδώ με τη σπάτουλα για να απλωθεί το μείγμα στη φόρμα και διπλώνουμε τώρα τις άκρες της μεμβράνης και όλη τη φόρμα θα τη τυλίξετε με μεμβράνη τροφίμων και θα πρέπει να μείνει μετά στην κατάψυξη τουλάχιστον 5 με 6 ώρες για να παγώσει. Αυτό είναι ένα σεμιφρέντο, δηλαδή ένα μισοπαγωμένο γλυκό. Θυμίζει σίγουρα το ιταλικό σεμιφρέντο. Είναι ένα γλυκό που το σερβίρουν σε όλα τα εστιατόρια σχεδόν της Θεσσαλονίκης και σίγουρα θα το βρείτε και σαν παγωτό σε πολλά ζαχαροπλαστεία.
Πάμε λοιπόν στην κατάψυξη, όπως σας είπα, τουλάχιστον 6 ώρες για να σφίξει. Το αρμενοβίλα έχει παγώσει, ήρθε η πιο ωραία ώρα για το σερβίρισμα. Προσεκτικά σε μία πιατέλα. Αυτός είναι ο λόγος που σας είπα να στρώσετε εσωτερικά τη φόρμα του κέικ με μεμβράνη τροφίμων, γιατί βλέπετε ότι ξεφορμάρει πολύ εύκολα, έχει πάρει το τέλειο σχήμα. Στην Θεσσαλονίκη το Αρμενοβίλ παραδοσιακά το σερβίζουμε με σάλτσα σοκολάτας. Γίνεται πολύ εύκολα, τριμμένη κουβερτούρα με λίγο γάλα σε μια κατσαρόλα, ακριβώς μέχρι να λιώσει. Λοιπόν, έτοιμη η σάλτσα σοκολάτας, την αφήνετε να κρυώσει γιατί το γλυκό είναι παγωμένο και δεν θέλουμε να λιώσει. Και για το τέλος, για το γαρνίρισμα, καραμελωμένα αμύγδαλα με τον τρόπο που σας έδειξα. Και έχουμε ένα πολύ εντυπωσιακό και κυρίως πεντανόστιμο γλυκό, Αρμενοβίλ. Μη σας τρομάζει το όνομά του, είδατε ότι γίνεται πάρα πολύ εύκολα, δοκιμάστε το σήμερα κιόλας. Για 12 μερίδες αρμενοβίλ θα χρειαστείτε 20 μικρές μαρέκες, 1 λίτρο φυτική κρέμα, 1 κουτί ζαχαρού κογάλα, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια αμύγδαλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Οι μαμαδίστικες γεύσεις είναι γεύσεις που μας μεγάλωσαν, είναι πιάτα που αγαπάμε, είναι αυτά που απολαμβάνουμε ακόμη και σήμερα. Κάναμε και ένα ταξίδι στη Μεσόγειο για να δούμε τι μαγειρεύουν και οι μαμάδες της Μεσογείου. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλά μαγειρέματα!